Ο κόσμος υποκλίνεται στο μεγαλείο του κορυφαίου Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη. Λίγες ώρες μετά την ταφή του στη γη που αγάπησε, στο κημητήριο του Γαλατά η σιωπή σπάει. Στο άδειο σε εκείνη την ώρα κημητήριο φθάνουν άνθρωποι που εμπνεύστηκαν και διδάχτηκαν από τον ίδιο και το έργο του, πολίτες που τον αγάπησαν ως σύμβολο των αγώνων για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ήταν εκείνοι που χθες, τριμωγμένοι ανάμεσα στο πλήθος, δεν κατάφεραν να τον αποχαιρετήσουν την ώρα που η κριτική γη άνοιγε για να τον αγκαλιάσει. Η επιτύμβια αναγραφή στο λευκό μάρμαρο που τοποθετήθηκε σήμερα, λιτή και γύρω σκόρπια λουλούδια και λόγια από καρδιάς πάνω σε χαρτί. Με αυτόν ξεκινήσαμε. Αυτός μας έδωσε ζωή, πνοή, ένα μέλλον το οποίο ψάχναμε τόσα χρόνια. Και όπως το ακούσατε πολλές φορές τώρα τελευταία από όλους, πιστεύω ότι θα παραμείνει φάρος για μας. Ναι, σήμερα ήρθα γιατί θα είχα την ευχαίρεια να μπορώ να αποθέσω αυτό το λουλούδι. Χθες ήταν αδύνατο με τόσο κόσμο. Παρακολούθησα όλη την τελετή από την τηλεόραση για να τη ζήσω. Έκλαψα όσο ήθελα στο σπίτι. Και σήμερα ήρθα μόνη μου να κάνω αυτό που ήρθα. Αισθανόμουν έπρεπε να το κάνω. Έτσι ξεκίνησα τη μέρα μου σήμερα. Ο οικουμενικός μουσικοσυνθέτης υπήρξε ένας ζωντανός μύθος. Κυρίως για όσους είχαν την τύχη να τον συναντήσουν έστω για μία φορά. Ναι, έτυχε δύο φορές στη ζωή μου. Μια ήμουνα νέος σε μια πολιτική ομιλία του Χαριλάου Φλωράκη στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου κατεβαίνοντας εκείνη την ανεμόσκαλα κατάφερα να τον κρατήσω λίγο από το χέρι, γιατί παράπαιε λίγο λόγω του ύψους του. Τον κράτησα μέχρι να κατεβεί κάτω και αισθάνθηκα ότι το χέρι μου μούδιασε. Και τον είχα συναντήσει προκειμένου να το συμβουλευτώ ορισμένα πράγματα, γιατί έχω γράψει ένα ορατόριο δασκαλογιάννης. Και μου είπε: θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό. Τέσσερα πράγματα και τέλειωσε. Αυτό θα πει δάσκαλος να σου λέει: με λίγα πράγματα τι θα κάνεις, και βεβαίως να καταλαβαίνεις γιατί έτσι το έδωσα για να το καταλάβεις. Και αν για τον κόσμο ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε ένας μοναδικός δάσκαλος, ένας οικουμενικός μουσικοσυνθέτης και ένας αγωνιστής, για την οικογένειά του ήταν όσο άφησε η κόρη του Μαργαρίτα να ξεχυλήσουν μέσα από την ψυχή της τραγουδώντας του χθες το παλικάρι. Κλαίνε τα δέντρα, κλαίνε τα σύννεφα κι οι φίλοι σου κλαίνε. Ως μια διεθνή προσωπικότητα και ως τον πρώτο άνθρωπο που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, αποχαιρέτησαν χθες τον αξεπέραστο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, εκπρόσωποι της αραβικής κοινότητας. Originally from Jerusalem, Palestinian. Mikos Theodorakis is a very big symbol for our people. He is activist, he is a man of honor, he is a very good artist. We love him so much and we were very sad to lose him because he write the national anthem of Palestine. Είναι από τους πιο μεγάλους άνθρωποι που προστηρίζανε τους Παλαιστίνιους και έχει κάνει και ένα ειδικό μουσική για τους Παλαιστίνιους. Ήταν ο πρώτος που έχει προστηρίξει τους Παλαιστίνιους και τα προβλήματα που έχουν ήδη οι Παλαιστίνοι, δηλαδή τα προβλήματα που έχουν. Ανάμεσα στο πλήθος που αποχαιρέτησε από τα Χανιά τον μεγάλο Έλληνα, ήταν και ένας από τους βιογράφους του. Ο Γιώργος Λογοθέτης, συγγραφέας με ένα σπάνιο αρχιακό υλικό για τον Μίκη Θεοδωράκη, ανέσυρε μνήμες έχοντας γνωρίσει τον ίδιο, ταξιδεύοντας μαζί του ανά τον κόσμο. Και κάθε φορά μου έλεγε: ζω για να μαρτυρήσω, για να εκφράσω την αγωνία του απλού Έλληνα για την εθνική μας ενότητα. Ο Ούλοφ Πάλμε, ο μεγάλος Σουηδός πολιτικός, όταν τον ρώτησα κάποτε γιατί τόσο πάθος με το Μίκη, ξέρετε τι μου είπε? Γιατί ο Μίκης είναι ο μοναδικός στην παγκόσμια ιστορία που έχει επηρεάσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά πολίτες σε όλο τον κόσμο.
Αυτό το πάθος θα παραμείνει ζωντανό, μαζί με τις ιδέες, τα μεγάλα οράματα και τα τραγούδια, συνώνυμο μιας Ελλάδας που αγωνίζεται, υψώνεται, ερωτεύεται και προχωρά.